η απόκτηση του Καρλίτος είχε γίνει για να αντικαταστήσει το Μακέντα. Ωραία. Ναι, αλλά... Και χθες, ναι, για πρώτη φορά, ο Πογιάτος, λέει το ρεπορτάζ, έχοντας πάρει και τα πάνω του και ψήφο εμπιστοσύνης από τον Αλαφούζο την Παρασκευή στο meeting, σου λέει τώρα θα ξεκινήσω όπως γουστάρω να ξεκινήσω. Μπράβο. Άφησε τον Μακέντα στον πάγκο, έβαλε τον Καρλίτο σενιάρι, έβαλε δύο έβαλε καθαρά, τον αριστερά, καθαρά εξτρέμ εκεί πέρα. Δηλαδή, και έκανε ευκαιρία όταν μπήκε αλλαγή ο Μακέντα, έτσι. Την πρώτη ο Μπουζούκης, ο Μπουζούκης, το Κολέγιο Αθηνών. Αυτός εδώ ο Μπουζούκης είναι πάνω στη Βίλα Λεβίδη που γυρνούσαν τις ταινίες η Φίνα Στυλ. Να το βάλει σερβιτόρ. Τι Μπουζούκης δεν ο Καρλίτο πίσω από τον Φόρ. Αν το ξεκίναγε. Ο Καρλίτο είναι ωραίος παιχταράς. Άμα έρθει από πίσω. Τριπλαδόρος είναι, διεισδυτικός είναι, ένας με έναν έχει. Το χαραμίζει εκεί στα Φόρ. Πάει στον Μπουζούκη εκεί πέρα. Ναι, ο Καρλίτος Φόρ είναι, έτσι. Να το βάλει λίγο πιο πίσω. Α, καλά. Ναι, εδώ δεν βάζει στις κανονικές του θέσεις. Θες να κάνει και αλχημίες. Αυτή δεν μου λες, ο Παναθηναϊκός 110 χρόνια ιστορία. Έχεις εσύ δει ζωή Χουανκάρα Αϊτόρ, χειρότερη αριστερή πλευρά. Προσπαθώ εδώ και δύο μέρες να βρω χειρότερη αριστερή δίδυμο από αυτό το πράγμα εδώ πέρα που βλέπω. Και μιλάμε για Παναθηναϊκό, ό,τι και αν είναι. Ό,τι και αν είναι. Στη χειρότερη του να είναι. Είναι Παναθηναϊκός. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο φάσεις. Είναι το γκολ του Μαντσίνη, όπου θα διαπιστώσουμε το κενό στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κοίτα εκεί πόσα μέτρα. Ο Μαντσίνη, ο οποίος μπαίνει σε θέση 4 και μάλιστα ο Διούδης θα βγει, δεν θα βγει. Όταν θα το πάρει απόφαση, θα είναι αργά και θα τον περάσει κιόλας χωρίς να χρειάζεται να κάνει τρίπλα ο Μαντσίνη. Εκεί ο μεγάλος θεματοφύλακας την καθαρίζει. Έχει βγει ήδη, έχει διαβάσει. Ναι. Δηλαδή και το πνευματικό κομμάτι ενός θεματοφύλακα. Το πνευματικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Εκεί μπορεί να βγει και να μην γίνει καν φάση. Μπαίνει ο μάγκας, βέβαια τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Χουάκαρ. Βέβαια, τώρα την άλεμ. Ήταν γυμνή εκεί. Η άμυνα ήταν τελείωση. Η μεγάλη περιοχή ήταν για βόλτα. Λοιπόν. Τώρα έχουμε και την ευκαιρία του Μακέντα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Μακέντα, καλός ή κακός, είναι το μοναδικό καθαρό μοφόρ που είχε ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του. Εδώ κάνει μία κίνηση σεντερφορίσια που λέμε για να ξεμαρκαριστεί. Ξεσκολάει, φεύγει ο αμυντικός, έτσι ξεμαρκάρεται, πήγε το σούτ στο δοκάρι. Θα μπορούσε να έχει πει και γκολ από τις λίγες φάσεις που έκανε. Είναι πολυτέλεια να έχει έξω αυτό το παίκτη, σε αυτό το Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι καλό σεντερφορ. Ναι. Είναι καλό σεντερφορ και δεν και αργός. Συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι αργός, στεγνός είναι, γρήγορος είναι και μέχρι την έξω από την περιοχή μπορεί να βγει λίγο, να την πάρει, να τη δώσει. Mm-hmm. Δεν θα σου πω ότι θα κάνει τρίπλα και θα μπει πέσει στα δίκτυα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι... Αλλά το ξεμαρκάρισμα το έχει. Πολύ καλό, απασφάλιση. Mm-hmm. Πολύ καλύτερη απασφάλιση, ιδιαίτερα σε αυτά τα center back που καλά ψηλά, ο Ρώσος είναι καλός και χαμηλά, ο Δελιζής χαμηλά, μπορούσε να του δημιουργήσει προβλήματα και με τον Καρλίτο πίσω. Από τον Μπουζούκη δεν κερδίζει μαρκάρισμα. Ο Καρλίτο μπορεί να τον πισέλα και σαν τρίτο να πιάσει, ξέρω εγώ, άμα βγει λίγο από ματίγια από πίσω. Θα έρθει το παιδί, δεν θα κάνει. Ναι. Θα σου πει δεν έρχομαι. Και εκεί έχει πάρει έτσι, και ένα ρίσκο στο μεταγραφικό σχεδιασμό το Παναθηναϊκός, γιατί δεν υπάρχει παίκτη πίσω από τον Κουρμπέλη. Είναι πόσο θα αντέξει ο Κουρμπέλης. Κουρμπέλης βλέπω δεν αντέχει. Ναι. Ο Κουρμπέλης, έτσι όπω τον βλέπω, αν ο Παναθηναϊκός είχε χαφ καλά. Μπορούσε να χωρέσει 3-4-3. Και το θέμα είναι ακριβώς αυτό, Κώστα. Γιατί και ο Αλεξανδρόπουλος και ο Σερπέης, τα παιδιά αυτά δείξουν, δεν δείξουν. Αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει με 5 αγωνιστικές, λέω εγώ, χωρίς νίκη, μετά δεν επιστρέφει, δεν αλλάζει εύκολα το κλίμα. Και μπορεί να τους πάρει και αυτούς η μπάλα. Και γιατί φαίνεται ότι ο Πογιάτος έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Γιατί ενώ ξεκίνησε με όλους τους Ισπανόφωνους όλες τις μεταγραφές του Ρόκα, χθες το γύρισε, έβαλε μέσα Έλληνες. Μουζούκη Αλεξανδρόπουλο. Έτσι, μπας και το γυρίσει το έργο. Δεν γύρισε το έργο και τώρα δεν ξέρω τι άλλες εναλλακτικές έχει. Πάντως να σου πω, το ρεπορτάζ λέει ότι κινδυνεύει η θέση του Τσάβι Ρόκα και όχι η θέση του Ντάνι Πογιάτος. Δηλαδή, ο Αλαφούζος, εάν προβεί σε κάποια κίνηση η οποία δεν αναμένεται πριν το μάτς με τον Όφη, θα αφοράσει απομάκρυση του Ρόκα και όχι του Πογιάτος. Ο Αλαφούζος.
είναι ο Τζον Ρόρμπαξ στο Μίκι Μάους που μαλώνει με το Σκρούτζ Μακντάκ ποιος θα κάνει περισσότερα κέρδη. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό? Γιατί σου λέει άμα το διώξω το Ρόκα, αν έχει τσίπα αυτός απάνω, θα παραιτηθεί, θα γλιτώσω και την αποζημίωση. Είναι πονηρός. Α, για τον Μπογιάτος λες. Τον Μπογιάτος, ναι. Σου λέει ο Μπογιάτος, τι ακάτσι, άμα έχει τσίπα, τσίπα έχει, θα έχει, δεν μπορεί. Σου λέει φεύγω κι εγώ. Αλλά άμα το διώξει μετά θα θέλει αποζημιώσεις. Εδώ δεν είναι στραγάλια σε άστεγο αυτός τώρα. Λέγαμε για τον Μελισανίδη. Αλλά βλέπω εδώ ότι. Όχι, όχι, άλλος... εκεί τον αδικείς. Ποδοσφαιρικά δεν λέω, αλλά ναι. και ο Δόνης στην αποζημίωση του την παίρνει. Εκεί τον αδικείς. Λοιπόν, δεν λέω για μεταγραφές, λέω για αποζημιώσεις. Μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, πω, Γιάννη, να σου πω τώρα. Ο Μελισσανίδης είναι και αυτοδημιούργητος. Έτσι. Ναι. Ο άλλος έχει λεφτά και από τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του ήταν. Δεν ήταν σαν το δικό μου τον μπαμπά που ήταν εκεί στον ΠΑΟ, έσπανε τη μύτη του να πούμε να πάρει το μεροκάμα του και στον Άρη. Έχει background να πούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μία γρήγορη και στο Μάντζιο, ο οποίος βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει μέτρα. Ο Μαντζίνη τη δουλειά του την έκανε, άρχισε να κουράζεται, το πετάει έξω, βάζει το Σάσα. Τρία καφ. Ο Σάσα δεν πιάνει. Δεν τραβάει. Γι' αυτό πήραν τον Κάτσε. Και μέχρι το βράδυ δεν ξέρω αν βρουν ευκαιρία να πουλήσουν το ΣΑΣ. Είναι να πάρουν τον Μπρούνο από τον Ολυμπιακό, έναν από την Νότια είναι να πάρουν. Γενικά γύρω από το Μαρινάκι στρεφογυρίζει σαν τη μύγα ο Καρυπίδης. Και ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τα μέτρα του, βάζει τον Ματέο Γκαρσία να κρατήσει μπάλα στο Περτόλιο, αλλά η ωραία αλλαγή έρχεται στο 78 με τον Ματίγια που τον βγάζει. Εμπιστεύεται τον Στρούγκε. Αλλά βάζει το Σάκητς κόφτη δίπλα στον Τσέγκο, το Στρούγκεν δεξιά και έχει τρία χαφ και στο 90 παρακάτι πετάει και τον Μπαλαγιάννη, πώς το λένε, Μπακαλιάννη, στόπερ, ναι. Τρίτο στόπερ και κάνει κινήσεις που βλέπω ότι ο άνθρωπος, δηλαδή, μπράβο του. Καλά, δεν είναι μακριά, και... δεν είναι μακριά η μέρα που θα δεις με 5-3-2 τον Άρη. Ναι, γιατί όχι. Γι' αυτό, γιατί εγώ το βλέπω λογικό, γιατί ο Άρης παίρνει ένα στόπερ τώρα. Ένα στόπερ και έχει πάρει και ένα καλό μπακ από τον Ολυμπιακό, ένα 19χρονο. Θα παίξει αυτό. Ναι, ένα ταλέντο, ναι. Και οπότε αυτός που είναι back half, αν φάει τον Κανέα, ο Δελιζήσης, ο Ρόους και αν μπει και ο τρίτος, αλλά εδώ έχω έσταση, γιατί ο Δελιζήσης, ο Ρόους και ο τρίτος είναι αργός, θα είναι τρεις ζουνίδες που έλεγε ο μεγαλέφαντος, ο φίλος μας, ο συγχωρεμένος. Και θες και μια ταχύτητα, δεν μπορεί να και οι τρεις αργοί. Ο Ρόζ έχει μια ψηλοταχύτητα. Καλά, μην είσαι σίγουρος θα παίζουν και οι τρεις. Μπορεί να βάλει τον Σάκητς, μπορεί να βάλει τον Σουτ, τον Σουητό. Μπορεί να κάνει τέτοια κόλπα. Ναι, ο Σάκητς μπορεί να κόλπα. Παίξει άνετα. Ο Σάκητς παίζει άνετα τρίτος δεξιός στόπερ. Το θέμα είναι ποιος θα παίξει δεξί μπακ εκεί. Ο Σουητός. Ο Μπρούνο. Είναι να γίνει ο Μπρούνο, να έρθει ο Μπρούνο. Και ο Σουητός δεν έμεινε που έπαιξε χθες. Και ο Στρούγκεν μπορεί να τον επανεργοποιήσει. Γιατί ο Στρούγκεν στην ομάδα που έπαιζε, έπαιζε 3-4-3 ή 3-5-2. Έφερνε όλη τη διαδρομή. Mm-hmm. Τώρα αυτό το παιδί γιατί δεν έπιασε, εντάξει, θα του δοθεί και μια δεύτερη ευκαιρία. Εγώ πάντα δίνω σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές εγώ, μια δεύτερη ευκαιρία. Εγώ θα κάνω μια μικρή πρόβλεψη, αν μου επιτρέπεις. Πιστεύω ότι θα γυρίσει σε 5-3-2 με την πεντάδα, όπως την είπες πίσω, με τον Τζέγκο και τον Κάτσε κόφτες, με τον Μπρούνο Γκάμα, με τον Μαντσίνη. Και τον Αργεντίνο που επέστρεψε τώρα. Τον Γκαρσία. Τον Γκαρσία. Και μπροστά δεν ξέρω, θα το Λόπεθ λογικά. Είναι καλό ρόστερ. Για τα λεφτά ο Άρης που έχει, είναι πολύ καλό το ρόστερ. Ναι. Αν εξαιρέσεις τώρα το Φορ, που εκεί δεν βγαίνει το έργο, τα λεπόρια, αν βγει ο Μάνος αργότερα και κάνει κάνα back-up, πώς θα λένε, δυνατό. Ναι. Γιατί ο Λόπεθ το παιδί, φιλότιμο, αλλά είναι να βγω από την περιοχή, να πασάρω. Να την πάρω, να τη δώσω. Καμιά φορά χαλάει και την επίθεση γιατί πάει δεύτερος πάνω στην μπάλα, στην υποδοχή. Εντάξει, δεν είναι ας πούμε ο Άρης. Σε αυτό το σχήμα ίσως να τέριαζε αν δεν είχε φύγει για την Κύπρο ο Ντεγκινή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Ντεγκινή, όταν ήταν ο άλλος ο μαύρος, το παιδί που ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Ιντέγε. Ναι, και αυτό φιλότιμο παιδί, αλλά δεν μπορούσε. Ο Ντεγκινή. Σαν center for, όσες φορές έπαιξε, πήγε καλύτερα. Ναι. Επιμέναν όμως τον Ιντέγι. Εξτρέμ τον βάζαν, πήγε καλά. Δεξί εξτρέμ καλά. Πίσω από το φορ καλά. Κάπου αυτός λέει, απαρατήστε με. Τι είμαι εγώ τώρα. Ή βάλε με, ή δηλαδή
Αρρωσταίνει ένα, με βάζει δεξί εξτρέμ. Δεν τραβάει ο άλλο, με βάζει αριστερό εξτρέμ. Δεν μπορεί να πετάξει γκολ τρεις αγωνιστικές. Έκανε τα ρεπό όλη τη μεσοεπιθετική γραμμή. Λοιπόν, το αναδικήσαμε τότε εκείνη στον Άρη. Πάμε να δούμε εικοσί το βίντεο με τον απόϊχο του διπλού που πέτυχε ο Άρης χθες στην Αθήνα και επιστρέφουμε. Την αίτητη πορεία του στη φετινή Super League συνέχισε ο Άρης. Η ομάδα του Άκη Μάτζιου πέρασε αλόβητη και από το ΆΚΑ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το γκολ σημείωσε ο Μαντσίνη στο 25ο λεπτό και οι κίτρινοι παρέμειναν αίτητοι, έχοντας 3 νίκες και μια ισοπαλία στη Super League. Ο Άρης ξεκινά με 2 διπλά το πρωτάθλημα από το 1993-1994, ενώ αυτό ήταν και το πρώτο διπλό επί των Πρασίνων μετά από 13 χρόνια. Ο Άκης Μάτζιος στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στάθηκε στην αγωνιστική συμπεριφορά των παικτών του. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάναμε μια μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια. Ήμασταν ιδιαίτερα πειθαρχημένοι, είχαμε πάθος και περισσότερη ένταση στο παιχνίδι μας. Δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα με εξαίρεση τα τελευταία 10-15 λεπτά, όπου ο Παναθηναϊκός είχε κάποιες φάσεις. Θεωρώ ότι παρουσιαστήκαμε διαβασμένοι και δεν δώσαμε δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να μας απειλήσει. Από την άλλη πλευρά, ο Ντάνι Πογιάτος απέδωσε τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού στην ατυχία. Πιστεύω σήμερα είμαστε ανάτυχοι. Ο Άρης σκόραρε εκμεταλλευόμενος ένα δικό μας λάθος. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είχαμε τύχη. Χρειαζόμαστε ακόμα βελτίωση. Από εκεί και πέρα, αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού με τον Άρη, υπήρξε έντονος προβληματισμός στον Γιάννη Αλαφούζο για το μέλλον. Παρά τις πιέσεις που δέχθηκε, έχει δείξει ότι δύσκολα θα πάρει την απόφαση να διώξει τον προπονητή στο ξεκίνημα της σεζόν. Έτσι και στην περίπτωση του Πογιάτος, ο προπονητής θα στηριχθεί τουλάχιστον μέχρι το παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο αποτελεί ίσως και την τελευταία ευκαιρία του Ισπανού. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο προβληματισμός του Αλαφούζου υπάρχει και θα περιμένει μετά τη διακοπή ένα διαφορετικό πρόσωπο της ομάδας. Τέλος, ο Γιώργος Δόνης σε τηλεοπτική του συνέντευξη μεταξύ άλλων μίλησε για τον Παναθηναϊκό γενικά, αλλά και για τον νυν τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Τσάβη Ρόκα. Δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον Ρόκα. Ο Παναθηναϊκός την πρώτη σεζόν δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Δεν ήμουν διατεθειμένος να αφήσω να έρθουν ποδοσφαιριστές χωρίς το δικό μου OK. Δεν μπορούσα να το ανεχτώ αυτό. Υπήρχε όρος συμβολαιό μου που έλεγε ότι έπρεπε να περνάνε από τη δική μου έγκριση οι μεταγραφές. Το ήξερε αυτό και ο Ρόκα. Γενικότερα στο Παναθηναϊκό επικρατούσε λογική ότι τον πρώτο λόγο έπρεπε να έχει ο τεχνικός διευθυντής και να παρακάμπτεται ο προπονητής. Αυτό δεν μπορούσα να το ανεχτώ.